κάνει το Δουμαλά που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επισκέψεις από το Κοινοβούλιο και από τις πολιτικές παρατάξεις που εκφράζουν ίσως και κάτι αυτοκίνητο. Εμείς σαν φορέας εκφράζουμε κατά κάποιο τρόπο μια επιχειρηματικότητα. Μια επιχειρηματικότητα που πλήττεται, αγαπητέ φίλε Γιάννη, και υπάρχουν τεράστια ζητήματα στο θέμα κυρίως των μέτρων τα οποία επιβάλλονται συνεχώς απέναντι στον επιχειρηματικό κόσμο. Ματώσαμε στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, εξ αυτών ξέρεις πολύ καλά ότι, να μην πω το συντριπτικό, αλλά να πω πάνω από 90% των ανθρώπων αυτών είναι μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί οι άνεργοι, κυρίως οι νέοι, έχουν φύγει από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρομεσαίες, διότι η μικρομεσαία επιχείρηση, εμείς θεωρούμε και αυτήν ακόμη που έχει και 150 και 200 εργαζόμενους, βάσει του Ευρωπαϊκού Κώδικα. Πέραν αυτού όμως, αυτό που πλήττεται κυρίως είναι μια σειρά από μικρές επιχειρήσεις μέχρι 10 ατόμων, όπου σήμερα οι περισσότερες δεν έχουν μέλλον. Και έχουν οικογενειακό χαρακτήρα. Και οικογενειακό χαρακτήρα, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις ήταν στη λογά της οικονομίας. Τα προβλήματα του δικού μας φορέα, από ό,τι γνωρίζετε, είναι πάρα πολλά. Η ανεργία στον νομό είναι σε ψηλά επίπεδα, άσχετα αν παρουσιάζεται γύρω στο 27% η καταγεγραμμένη ανεργία του ΜΑΕ. Όλοι οι γραμμινοί γνωρίζουν ότι έχει ξεπεράσει το 50%. Η ελληνική μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Να έρθουν και να επενδύσουν ειδικά στον νομό μας, αφού είναι ένας νομός με την υψηλότερη ανεργία. Εμείς δεν περιμένουμε πραγματικά να γίνει αυτό, γιατί συνορεύουμε με μια χώρα που η μισθή της είναι ακόμα πιο χαμηλή από τους δικούς μας. Είναι η Βουλγαρία. Είναι χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν φύγει και φεύγουν και ακόμα και τώρα εκεί. Μοντέλα όπως ελεύθερες οικονομικές ζώνες στην περιφέρεια από εμάς δεν γίνονται δεκτές και από όλα τα εργατικά κέντρα της περιφέρειας. Για πολλωστή φορά βρισκόμαστε στη Δράμα και εκείνο το οποίο ακόμα μια φορά διαπιστώσαμε είναι ότι όχι μόνο κανένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία δεν έχει λυθεί, αλλά αντιθέτως έχουν επιδεινωθεί όλοι οι δείκτες που έχουν να κάνουν με το κατά πόσον ο κόσμος που βρίσκεται εδώ επιτέλους μπορεί να πει ότι έχει χαραχθεί και ξεκίνησε μια πορεία ανάπτυξης ή το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας έχει ξεκινήσει για να λύνεται. Εκτιμώ ότι σε αυτή τη δύσκολη ώρα νομιμοποιούμε αυτά απολύτως εμείς που ξεκινήσαμε τη δραστηριότητα, την κοινωνική και πολιτική με το Άρμα Πολιτών, να πούμε ότι ό,τι αναφέρεται στην ιδρυτική μας διακήρυξη μέχρι σήμερα ισχύει απολύτως και έχει επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Αντιμετωπίζει η χώρα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αυτό της υποδούλωσής της από τράπεζες και τραπεζίτες και τις επικυρίαρχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι βρίσκονται στη Γερμανία και γύρω από την κυρία Μέρκελ, στείνουν ένα χορό κέρδους αδιαφορώντας για τους λαούς της Ευρώπης και κυρίως αυτούς οι οποίοι ζουν στη Μεσόγειο, στο νότιο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε λοιπόν όλοι και εμείς, αλλά και όλοι όσοι δέχονται αυτή την τρομακτική βίαιη επίθεση των τραπεζιτών και των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Κεφαλαίου, να διατυπώσουμε το δικό μας λόγο και να ζητήσουμε το δικαίωμα στη ζωή έτσι όπως τουλάχιστον μέχρι σήμερα το έχουμε βιώσει ή επιθυμούμε να το βελτιώσουμε ακόμα και να φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε ούτε η οικονομική δυνατότητά μας να μειώνεται και να εξαφανίζεται, αλλά πρωτίστως και πρωτευόντως ούτε η αξιοπρέπεια των λαών που ζουν εδώ.